Είμαστε στο τρίτο μάθημα του σεμιναρίου «Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας». Ο τίτλος της σημερινής παρουσίασης είναι «Συμπαντικά μαζί». Σήμερα διευκρινίζουμε την ενότητα που υπάρχει στους όρους «Δέβας» και «Άνθρωπος». Το κάνουμε επειδή μας χρειάζεται για να κατανοήσουμε τη δομή του πλαισίου τόσο της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας όσο και της δικής μας ανθρώπινης δομής επειδή είναι σύνθετες. Θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Υπάρχει ανόητο νοητικό. Πώς το νοητικό μας θα γίνει ήλιος ηλιάτορας. Υπάρχει αντίφαση μεταξύ ανθρώπων και δέβας. Πώς η υπερπίδηση των πλαισίων είναι μοίηση. Ποια η αξία των διασταυρώσεων των κοσμικών ατραπών. Τι σημαίνει αστροβουδική ανάπτυξη, ηλιακή και ανθρώπινη. Η πνευματική πλανητική ιεραρχία μας είναι ψυχές πνευματικά ολοκληρωμένες που συνεργάζονται με τις δυνάμεις του σύμπαντος. Οι ίδιες είναι δυνάμεις του σύμπαντος. Για την ανθρώπινη μορφή μας και τον πνευματικό μας πυνθήρα ορίσαμε 3 μακροκοσμικά πλαίσια. Του κοσμικού λόγου, του ηλιακού λόγου και του πλανητικού λόγου. Βλέπουμε στο σχήμα την ανθρώπινη μορφή μας μέσα στο πλαίσιο του πλανητικού λόγου, το οποίο πλαίσιο βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο του ηλιακού λόγου, το οποίο πλαίσιο είναι μέσα στο πλαίσιο του κοσμικού λόγου. Μέσα τους ζουν λόγοι και δυνάμεις. Ανθρώπινοι λόγοι, οι οποίοι είναι σκοποθέτες, έχουν σκοπό και είναι διαφόρων διαβαθμίσεων. Ζουν και ντεβαϊκές δυνάμεις, οι οποίες είναι κυριότητες, δηλαδή κύριοι των δυνάμεων, διαφόρων διαβαθμίσεων επίσης. Για την ενιαία πηγή του σύμπαντος κόσμου, που είναι ο εκδηλωμένος κόσμος, το δίπολο δημιουργικότητας αποτελείται από τους Δέβα και τους ανθρώπους. Οι άρχοι, οι 12 δημιουργικές ιεραρχίες, ανθρώπινες και ντεβαϊκές, χρησιμοποιούν ως φορείς τους τα τσάκρα του ηλιακού λόγου. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τους ουράνιους ανθρώπους του. Στο σώμα κάθε ουράνιου ανθρώπου, οι μορφές είναι διπλές και αδιαίρετες. Ανθρώπινης ενεργού νοημοσύνης και ντεβαϊκής δύναμης. Καθώς οι ιεραρχίες αυτές, οι ανθρώπινες και οι ντεβαϊκές,
λειτουργούν σε σώμα, δέχονται εξίσου τις ακτινικές επιρροές που τις διατρέχουν από τα όποια πλαίσια είναι κάθε φορά λειτουργικά. Επειδή δεν είναι όλα ταυτόχρονα ενεργά, άλλα έρχονται σε εμφάνιση και είναι λειτουργικά, δηλαδή ενεργά, και άλλα περιμένουν τη σειρά τους. Αυτά τα πλαίσια είναι κοσμικά, ηλιακά και άλλων πλανητικών σωμάτων. Εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε τους όρους Ντέβας και άνθρωπος μέσα στην αντίφασή τους. Θεωρούμε ότι οι δύο αυτές εξελίξεις, η ανθρώπινη και η ντεβαϊκή, είναι οντότητες αντίπαλες. Αυτό συμβαίνει επειδή το νοητικό μας βιώνει τη δυσαρμονία, σαν να μην τελειώνει ποτέ. Και τον αγώνα προς την αρμονία τον βιώνει σαν να είναι διονυζόμενη μάχη, σαν η ενότητα να μην φτάνει ποτέ. Άραγε μπορεί να γίνει υπέρβαση του ανόητου νοητικού μας, που τα βλέπει όλα σαν κομματάκια αποσπασμένους καθρέφτες, να είναι ασύνδετα και άσχετα μεταξύ τους. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά καθρεφτίζεται και μέσα σε αυτά τα κομματάκια, θεωρώντας ότι όλα έχουν σχέση με τον ίδιο και την εγωκεντρικότητά του. Μπορεί άραγε να γίνει υπέρβαση του ανόητου νοητικού μας όταν διατυμπανίζει ότι εγώ, το ανόητο νοητικό, είμαι παν ό,τι υπάρχει. Ναι, υπάρχει υπέρβαση. Είναι η υπέρβαση που κατακτάται μέσα από τη μέση οδό. Η μέση οδός είναι η καρδιακή πορεία. Πότε συμβαίνει ο κατακερματισμός του ενιαίου συνόλου και ο σκοπός και το αίτιο χάνονται? Συμβαίνει όταν το νοητικό με το οποίο καταγράφουμε, καταρχάς με το οποίο φτιάχνεται η εικόνα και με το οποίο καταγράφουμε και συντονίζουμε τα δεδομένα, δεν είναι συνδεδεμένο με την ενιαία πηγή. Για να προκύψει η μεσοκάθετος στην ευθεία του διπόλου που μας εμφανίζει την θετική και αρνητική πολικότητα, το δίπολο το μαγνητικό, για να εμφανιστεί μια τρίτη κορυφή, ένας τρίτος πόλος, με τον οποίο θα προκληθεί συγχώνευση και ενότητα των δύο πόλων, χρειάζεται μεγάλη πορεία στην εξέλιξη του νοητικού μας. Την πορεία αυτή την ονομάζουμε καρδιακή πορεία, γιατί η καρδιά συμβολίζει το σταυροδρόμι που ενώνει το πάνω με το κάτω και λειτουργεί ως κόμβος κυκλοφορίας προς όλες τις κατευθύνσεις.
πνευματικοί σπινθήρες διοχετεύονται, διανέμονται μέσα από αυτήν την καρδιακή πορεία. Διοχετεύονται στο σύνολο της επικράτειάς μας για να την ζωοποιήσουν και να την αναβαθμίσουν. Την ονομάζουμε και μέση οδό, γιατί αναγνωρίζει τα αντίθετα και τα ενώνει. Πώς? Διαπλάθει τη δυνατότητα να τα συγκρατούμε ως πραγματικότητες που συνυπάρχουν, που συμβιώνουν, που μοιράζονται τη ζωή και τους σπόρους, τα αγαθά της ζωής. Έτσι μέσα στο νοητικό μας προκύπτει η μέση οδός, η από καρδιάς πορεία. Έτσι εμφανίζεται το μεσαίο σημείο. Αρχίζουμε να οραματιζόμαστε την τρίτη κορυφή. Έτσι ανερχόμαστε προς αυτήν. Έτσι παράγεται η απελευθερωτική ατραπός από τα περιοριστικά πλαίσια, τα όποια κάθε φορά. Λέξεις, λέξεις, λέξεις. Η μέση οδός, η τρίτη κορυφή, το μεσαίο σημείο, το μεταβατικό σημείο, ο μεσαίος τόπος, το εσωτερικό στάδιο, το σημείο καρμικής υπέρβασης. Λέξεις και έννοιες που παράγονται από όσους προσπαθούν να περιγράψουν την επιστροφή από τον κατακερματισμό του νοητικού μας στην ενότητα της καρδιάς, που λένε πως έχει άλλο νου, άλλο τρόπο. Έχει. Ο πνευματικός της πινθήρας έχει, όπου κι αν βρίσκεται. Καρδιά χωρίς κεντρικό πνευματικό σπινθήρα, καρδιά δεν είναι. Καρδιά που δεν παράγει πνευματικούς πινθήρες, καρδιά δεν είναι. Νους χωρίς κεντρικό πνευματικό σπινθήρα, νους δεν είναι. Νους που δεν φροντίζει πνευματικούς σπινθήρες, νους δεν είναι. Καρδιά δεν είναι. Νους δεν είναι. Τι είναι? Είναι συσσωματώσεις νοήμονος ύλης. Μάζες νοήμονος ύλης. Πίτρις. Νοήμονες σωματικές ουσίες. Οι πατέρες οδηγοί της μη νοήμονος ύλης του σώματος. Η πραγματική λειτουργία του εθερικού μας σώματος είναι να έλξει αυτές τις αδρανείς ζωές, τις μη νοήμονες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των δημιουργικών ιεραρχιών.
να τις έλξει από την αδράνειά τους και να τις αναγκάσει να σχηματίσουν τους συγκεκριμένους φορείς όλων όσων υπάρχουν. Τις καθιστά αντικείμενο δράσης της 6ης και 7ης δημιουργικής ιεραρχίας και των ενεργειών που εκπορεύονται από αυτές. Ποιοι νόες θεωρούνται ήλιοι ηλιάτορες? 2,5 κατηγορίες. Ο λογοϊκός νους, εκείνης της οντότητας στην οποία πλειοψηφούν οι κραδασμοί του πατρός. Είναι κραδασμοί πρώτης τάξης και βρίσκονται στα λογοϊκά υποπεδία. Ο εναδικός νους, εκείνης της οντότητας όπου πλειοψηφούν οι κραδασμοί του ιού. Είναι κραδασμοί δεύτερης τάξης και βρίσκονται στα εναδικά υποπεδία. Και είναι ο νιρβανικός νους, εκείνης της οντότητας στην οποία πλειοψηφούν οι κραδασμοί του Αγίου Πνεύματος. Είναι κραδασμοί τρίτης τάξης νιρβανικών υποπεδίων. Εξού και το μισό αφορά μέχρι και το ανώτερο μισό του ατμικού πεδίου, του τρίτου από πάνω πεδίου. Ποιοι νόες πλησιάζουν να γίνουν ήλιοι ηλιάτορες? 2,5 κατηγορίες. Ο ατμικός νους, ο νους των αφηρημένων ιδεών, εκείνης της οντότητας στην οποία πλειοψηφούν οι κραδασμοί, και εδώ θα δείτε ότι αρχίζουν οι διαδικότητες, του Υιού Πατρός, δηλαδή του Υιού που είναι σε θέση να κάνει ό,τι κάνει ο Πατέρας. Ή αλλιώς, του Υιού που είναι σε συσχέτιση με τον Πατέρα. Είναι κραδασμοί τρίτης τάξης των ατμικών υποπεδίων. Ο βουδικός νους, εκείνης της οντότητας όπου πλειοψηφούν κραδασμοί του Υιού Υιού, δηλαδή του καθαυτού Υιού, του Υιού που εκφράζει τον εαυτό του σε μία τελειότητα. Είναι κραδασμοί τέταρτης τάξης των βουδικών ενορατικών υποπεδίων. Και ο μανασικός νους, εκείνης της οντότητας στην οποία πλειοψηφούν οι κραδασμοί του Υιού Αγίου Πνεύματος, δηλαδή της τρίτης όψης. Είναι κραδασμοί πέμπτης τάξης των μανασικών υποπεδίων. Εξού και το μισό που αφορά το ανώτερο μισό του μανασικού νοητικού πεδίου. Ποιοι νόες ούτε καν κατανοούν την έννοια ήλιοι ηλιάτορες? 2,5 κατηγορίες. Ο νοητικός νους των συγκεκριμένων ιδεών και αφορά την οντότητα στην οποία πλειοψηφούν κραδασμοί πέμπτης τάξης των νοητικών υποπεδίων. Ο αστρικός νους, εκείνης της οντότητας
στην οποία πλειοψηφούν κραδασμοί έκτης τάξης των αστρικών υποπεδίων. Γιατί είναι στον πληθυντικό κάθε φορά αυτά τα υποπεδία? Γιατί είναι τα υποπεδία κάθε πεδίου. Ο φυσικός νους, εκείνης της οντότητας, στην οποία πλειοψηφούν οι κραδασμοί, 7ης τάξης των φυσικών υποπεδίων. Εξού και το μισό. Αφορά το ανώτερο μισό του φυσικού πεδίου, δηλαδή πάντοτε τα εθερικά υποπεδία. Και ποιο είναι το υπολοιπόμενο μισό? Πήγαμε μισό, μισό, τα κουμπώσαμε. Αυτό το μισό είναι ο στοιχειακός νους. Εκείνης της οντότητας, στην οποία πλειοψηφούν κραδασμοί 8ης τάξης. Είναι τα στοιχειακά υποπεδία. Αυτός ο νους, ο στοιχειακός, οργανώνει και διακονεί το απολύτως πυκνό. Αυτό που είναι κάτω από τη συνείδησή μας και που είναι για μας οι αυτοματισμοί των οργάνων μας. Είναι αυτό που θεωρείται απολύτως υπόστροφο. Αυτό το οποίο είναι υπόλοιμα της επίτευξης του προηγούμενου ηλιακού συστήματος. Αυτή τη στιγμή και εμείς οργανώνουμε πληροφορίες που βρίσκονται πάνω από τη συνείδησή μας και τις διακονούμε για να διεισδύσουν μέσα στη συνείδησή μας. Χρησιμοποιούμε τον γραπτό και προφορικό λόγο για να μπορέσει ο εγκέφαλός μας να καταγράψει. Κυρίως όμως χρησιμοποιούμε τον κραδασμό των λέξεων για τη δημιουργία ροών προς τον ψυχισμό μας, τη συνείδησή μας. Εδώ λέμε λοιπόν ότι οι λέξεις έχουν κραδασμό, ο κραδασμός είναι ροή και η ροή αυτή έρχεται προς τη συνείδησή μας για να εγγραφεί, να παράξει αποτελέσματα. Αν η συνείδησή μας είναι πετρωμένη, παγιωμένη, δεν μπορεί να παραλάβει. Για να υπάρξει διείσδυση στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπάρξουν ρογμές. Πώς προκαλούνται? Προκαλούνται από την ανάγκη μας να αναδυθεί η συνείδησή μας σε ευρύτερο πλαίσιο. Να σπάσει το πλαίσιο στο οποίο είμαστε εγκλωβισμένοι. Όπως ο σπόρος εμπεριέχει τη δύναμη να κάνει ρογμές για να ξεμητήσει από το πλαίσιο της γης στο πλαίσιο του ουρανού. Έτσι ψάχνουμε και εμείς κάτι να μας ανοίξει το μυαλό, να το αφυπνίσει, να μας το διευρύνει, να μας το δρομολογήσει αλλιώς. Αυτό αποτελεί ανάγκη μας και είναι οθητήρια δύναμη για μας. Όμως, προσοχή στην πράξη αυτού που διεισδύει. Δηλαδή, διεισδύει ο κραδασμός, διεισδύει το ρεύμα, γίνεται εγγραφή, άρα συνεπάγεται πράξη.
προκαλεί πράξη. Ο κραδασμός είναι το αίτιο που θα παράξει αποτέλεσμα. Είναι αυτή η πράξη, αυτό το αποτέλεσμα υπέρ της ανάπτυξης του πνευματικού μας πυνθήρα. Τον τροφοδοτεί ή τον καταπνίγει. Τον απελευθερώνει ή τον σκοτώνει. Αυτό το κάτι είναι κραδασμός, ροή. Είναι ήλιος ηλιάτορας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την οργάνωση των όρων που χρησιμοποιούμε, δίνοντας τη σχέση ανθρώπων και ντέβας. Επίσης, μιλώντας για τις κοσμικές ατραπούς πάνω στις οποίες τα ντέβας και οι άνθρωποι κινούνται. Καθώς επίσης θα εξηγήσουμε πώς το ηλιακό μας σύστημα συνθέτει πάνω στην ακτίνα της αγάπης σοφίας. Όταν ξεκαθαρίζαμε στο προηγούμενο μάθημα, στην προηγούμενη παρουσίαση, τους όρους ντέβας και πίτρης, είπαμε ότι υφίστανται πάντα μαζί. Ότι το μεν ένα υπάρχει σαν ανώτερη υποκειμενική όψη, το δε άλλο υπάρχει ως κατώτερο αντικειμενικής όψης. Άρα είπαμε και τα δύο είναι όψεις του ιδίου νομίσματος. Είπαμε επίσης ότι υπάρχει ένας μεσαίος τόπος, σαν ουδέτερη ζώνη που δεν ανήκει σε καμιά από τις δύο κατηγορίες. Εκεί, στο μεσαίο αυτό τόπο, στην ουδέτερη ζώνη, συμβαίνει η εσωτερική φάση που οδηγεί στη μετάβαση από το υποκειμενικό στο αντικειμενικό ή το αντίθετο, από το αντικειμενικό στο υποκειμενικό. Όλα αυτά ισχύουν και για την αντίφαση που είναι ψευδοαντίφαση των όρων άνθρωποι και ντέβας. Άνθρωπος είναι πάντα το υποκειμενικό, είναι η ανώτατη όψη, επειδή είναι ο νους. Ντέβας είναι πάντοτε το ημί υποκειμενικό, γιατί δεν βάζουμε το αντικειμενικό, γιατί έχουμε και τα πίτρις για αντικειμενικό πλέον. Το έχουμε ανοίξει σαν έννοια. Επομένως είναι το ημί υποκειμενικό, είναι η μεσαία όψη, γιατί είναι η νοητικότητα ενός νου. Η νοητικότητα, ντέβας, χαρακτηρίζει τον νου άνθρωπο. Τον χαρακτηρίζει γιατί του παρέχει τις ιδιότητές του. Οι ιδιότητες ενός νου είναι ντεβαϊκές δυνάμεις. Είναι δηλαδή οι 5 ιδιότητες ή οι 7 ιδιότητες ή οι 9 ιδιότητες ή οι 12 ιδιότητες. Βλέπουμε πως διευρυνόμενο το πλαίσιο συμπεριλαμβάνει περισσότερες ιδιότητες και το άνοιγμα του πλαισίου είναι 5, 7, 9, 12. Το λέω γιατί δεν είναι τυχαίοι αριθμοί. Οι ιδιότητες αυτές είναι των ακτίνων, δηλαδή των ρευμάτων, του ηλεκτρομαγνητικού πλαισίου. Λέμε, τα ντέβας ενσωματώνουν ιδιότητες, τις οποίες αποκτούν ιδιότητες. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιούν τις ιδιότητες. Είναι ένα άλλο στάδιο της εξελικτικής τους διαδικασίας. Επόμενο στάδιο, εφαρμόζουν τις ιδιότητες, στις οποίες εκπαιδεύονται και τις οποίες με τη σειρά τους παρέχουν ως εκπαίδευση. Αυτή η ενσωμάτωση, η χρήση και η εφαρμογή των ιδιοτήτων είναι για τα ντέβας μυητικές διαδικασίες. Υπάρχουν ντέβας που είναι τόσο ανώτερης τάξης που οι ίδιοι είναι μυητές. Δηλαδή μυούν τους άλλους. Και υπάρχουν τα ντέβας που είναι είτε μεσαίας τάξης είτε κατώτερης τάξης που είναι οι μυούμενοι. Αυτοί οι οποίοι μειούν. Ο νους, άνθρωπος, χρησιμοποιεί τις νοητικότητες, τα ντέβας, και τις ακτινικές ιδιότητες για τη διαχείριση της όλης μορφής. Για τη διαχείριση της ύλης της. Η νοητικότητα ντέβας χρησιμοποιεί τους πίτρις, τη νοημοσύνη δηλαδή, της σωματικής ύλης. Οι πίτρις, έχουμε πει, είναι πάντα το αντικειμενικό, η κατώτατη όψη. Με τη σειρά τους οι πίτρις, δηλαδή η νοημοσύνη της σωματικής ύλης, χρησιμοποιεί τη μη νοήμωνα ύλη. Αυτή η μη νοήμωνα ύλη είναι πάντα η κατώτατη όψη, η μη ανταποκρινόμενη, αυτή που δεν έχει ιδιότητες. Και η νοήμωνα ύλη, δηλαδή η ήδη προγραμματισμένη, μέσω ανακυκλήσεων είχαμε πει. Και η μηνοήμων ύλη, αυτή που δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί, μας είναι απαραίτητες επειδή συνυπάρχουν και συνεργάζονται ως το περιεχόμενο, δηλαδή την πυκνότητα της μορφής μας. Και κάθε μορφής που φτιάχνουμε. Όλες αυτές οι εξελίξεις, βλέπετε εδώ είναι επιλεγμένα εικονίδια αυτών που έχουμε αντιστοιχήσει σε κάθε έννοια, είναι κρίκοι της δημιουργικής αλυσίδας. Έχουν δημιουργικούς στόχους και προοπτικές εξέλιξεις. Η ύλη το κατώτατο θα γίνει πίτρις, το κατώτερο. Οι πίτρις το κατώτερο θα γίνουν ντέβας, το ανώτερο. Οι ντέβας το ανώτερο θα γίνουν άνθρωποι, το ανώτατο. Οι άνθρωποι ως το ανώτατο θα συνθέσουν όλες τις εξελίξεις μέσα τους. Αυτό βέβαια για μας είναι μια μακρά προοπτική, επειδή ναι μεν για λόγους εξελικτικούς συγκαταλεγόμαστε στους ανθρώπους, αλλά νόες δεν είμαστε ακόμη. Στην παρούσα εξελικτική φάση, ο ορισμός του ανθρώπου ξεκινά από τον ζωάνθρωπο
ο οποίος βρίσκεται πολύ πίσω μας, και καταλήγει στον κοσμικό ανθρώπινο λόγο, ο οποίος βρίσκεται πολύ μπροστά μας. Υπάρχει μεσαίος τόπος για τους ντέβα και τους ανθρώπους? Πού συμβαίνει η εσωτερική φάση που οδηγεί στη μετάβαση? Θυμάστε ότι το σύμβολο το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για το μεσαίο τόπο είναι το σήμα του Απείρου, κάθετα ή οριζόντια, όπου κάθε κυκλάκι του είναι η μία εξέλιξη και το άλλο κυκλάκι η άλλη εξέλιξη, και μέσα από το μεσαίο τόπο γίνεται η μετάβαση. Η ανθρώπινη και η ντεβαϊκή εξέλιξη είναι παράλληλες. Όπως ξέρετε, οι ευθείες είναι παράλληλες όταν δεν συναντώνται ποτέ. Αντίπαλες εμφανίζονται μόνο στις κοσμικές εκείνες περιοχές, όπως είναι ο μικρός μας πλανήτης, όπου ο νους δεν είναι ήλιος ηλιάτορας. Δηλαδή δεν είναι ούτε φωτεινός, ούτε λειτουργικός, ούτε καρδιακός. Και μάλιστα πολλές φορές είναι αφώτιστος, μη λειτουργικός και μη καρδιακός. Όμως, πάνω στις κοσμικές ατραπούς δίνεται η δυνατότητα μεταπίδησης από την μια εξέλιξη στην άλλη, από την ανθρώπινη εξέλιξη στην ντεβαϊκή εξέλιξη και από την ντεβαϊκή εξέλιξη στην ανθρώπινη. Γιατί να μεταπηδήσουν, είναι ένα ερώτημα. Για να αποκτήσουν δυνάμεις, είναι η απάντηση. Αναφέρεται στο κοσμικό πυρ το εξής. Τα ανθρώπινα όντα εισέρχονται στην ντεβαϊκή εξέλιξη με τη μεταφορά στην πέμπτη κοσμική ακτινική ατραπό. Οι κοσμικές ατραπή τους δίνουν μεθόδους με τις οποίες αποκτούν τις κοσμικές δυνάμεις που χρειάζονται. Είναι οι δυνάμεις ίδιες με αυτές που αναλογικά εμείς προσπαθούμε να αποκτήσουμε μέσα στο πλαίσιο του σώματός μας και του περιβάλλοντος της ενσάρκωσής μας. Βεβαίως, είναι απίστευτα άλλης εμβέλειας δυνάμεις. Ας το δούμε. Τα ανθρώπινα όντα εισέρχονται στην ντεβαϊκή εξέλιξη με τη μεταφορά τους στην πέμπτη κοσμική ατραπό. Το παράδειγμα αυτό μεταφοράς από τη μια εξέλιξη στην άλλη συμβαίνει για σκοπούς εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Έχουμε πει ότι τα ντέβας εξελίσσονται μέσω του περιορισμού. Γι' αυτό έχουμε και το σύμβολο του κύκλου, που είναι ο περιορισμός, και των τόξων που δείχνουν προς το κέντρο. Οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσω της διεύρυνσης της συνείδησής τους. Γι' αυτό έχουμε και το σύμβολο του κύκλου, όπου όμως οι ακτίνες πηγαίνουν προς τα έξω, για να διευρυνθεί.
Στην πέμπτη ακτινική ατραπό πρέπει να μάθουμε έναν περιορισμό ο οποίος είναι απίστευτος, είναι εξαιρετικά μεγάλος. Ο περιορισμός αυτός μας δίνει εμάς των κοσμικών οντοτήτων που έχουν καταφέρει να είναι εκεί. Αλλά δεν ξέρουμε και αν κάποιος από εσάς, σε κάποιο του σώμα, σε κάποιο του κρίκο είναι εκεί πέρα. Να αποκτήσουν λοιπόν εκεί κοσμική σταθερότητα και μαγνητική εξισορρόπηση. Αυτές είναι οι ιδιότητες. Κοσμική σταθερότητα και μαγνητική εξισορρόπηση. Η αναγκαία λοιπόν δύναμη για την πέμπτη ακτινική ατραπό περιγράφεται σαν μια διαδικασία ηλεκτρικής μόνωσης και φυλάκισης του πολικού μαγνητισμού, δηλαδή του μαγνητισμού που υπάρχουν στους πόλους, τους μαγνητικούς πόλους. Αυτό είναι το σύμβολο, απλοποιημένο. Το σύμβολο αυτής της πέμπτης ατραπού είναι πέντε σφαίρες κυανού πυρός, περιορισμένες εντός μιας σφαίρας. Η σφαίρα αυτή σχηματίζεται από έναν όφι, πάνω στο σώμα του οποίου είναι γραμμένο ένα μάντραμ. Το μάντραμ αυτό είναι το μάντραμ της μόνωσης που κρατά τις πέντε σφαίρες περιορισμένες εντός του κύκλου που ο ίδιος παράγει καθώς δαγκώνει την ουρά του. Να σας το ξαναδείξω τώρα που το περιγράψαμε. Δύο ιεραρχίες συνδέονται με αυτή την πέμπτη κοσμική ατραπό. Η πρώτη και η δεύτερη δημιουργική ιεραρχία. Αποκαλύπτουν όψεις της αγάπης που είναι μια επταπλή ενέργεια, καθώς ξέρουμε ότι μέσω της επταπλότητας εκφράζονται οι δυνάμεις στο κοσμικό, ηλιακό και πλανητικό σύστημα, ακόμη και στο δικό μας μικροσύστημα. Η αγάπη, η επταπλή, εκπορεύεται από τον κοσμικό λόγο και ρέει μέσα από την καρδιά του ηλιακού λόγου, στα τσάκρα που έχει και που είναι οι διατάξεις του. Μία εκ των οποίων είναι και η γη μας. Η γη είναι η διάταξη. Η πρώτη ιεραρχία, η πρώτη δημιουργική ιεραρχία, φέρνει στον ηλιακό λόγο τον νοητικό του κραδασμό. Η δεύτερη δημιουργική ιεραρχία φέρνει στον ηλιακό λόγο τον αστρικό του κραδασμό. Ο ίδιος ο Χριστός, που είναι Κύριος των δυνάμεων των ανθρώπων και των αγγέλων και διδάσκαλός τους, καθώς και τα τρία πέμπτα, μεγάλος αριθμός, των διδασκάλων της σοφίας, της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας της γης, βρίσκονται και εκπαιδεύονται πάνω σε αυτήν την πέμπτη κοσμική ατραπό. Υπάρχει μία διάταξη στο σώμα του ηλιακού λόγου, η οποία στέλνει όλους τους μοιημένους της, όλους τους μύστες της, στην πέμπτη κοσμική ατραπό. Όλους. Γιατί έχει σχολή, η οποία εκπαιδεύει
είναι προκαταρκτική για αυτούς που θα πάνε στην πέμπτη κοσμική ατραπό. Και έτσι, μύστες της πέμπτης μύησης, από όλο το ηλιακό σύστημα, από όλες τις πλανητικές διατάξεις, που θέλουν να πάνε στην πέμπτη κοσμική ατραπό, πηγαίνουν σε αυτή την πλανητική διάταξη στη σχολή της, ώστε να αποκτήσουν σαφή κατανόηση των νόμων του κραδασμού και γνώση μέσω κραδασμού. Πώς λέμε στη θεραπεία, ο κραδασμός είναι τάδε και άρα συμβαίνει αυτό, άρα έχουμε ρεύματα από αυτό και δημιουργεί καταστάσεις που είναι 1, 2, 3, 5 κτλ. Πώς ακούμε έναν ήχο και λέμε, σε πολύ απλό παράδειγμα, ακούω τη φωνή σου, δεν είσαι καλά σήμερα, ε? Αυτό είναι γνώση μέσω κραδασμού. Βεβαίως εδώ μιλάμε για άλλες αντιληπτικότητες. Αυτοί οι μύστες που θα πάνε στην πέμπτη κοσμική ατραπό χρειάζονται ιδιότητες με τις οποίες όταν ταυτίζονται με έναν κραδασμό αρνούνται όλους τους υπόλοιπους. Είναι λίγο μονόχνοτοι δηλαδή. Αυτοπεριορίζονται, η μόνωση κάνουν οι ίδιοι κύκλωμα στον εαυτό τους και κλειδώνουν. Και έτσι μένουν πάνω στο στόχο τους, πάνω στο σκοπό τους. Ο λόγος για τον οποίο το κάνουν αυτό, προκαλούν αυτή τη μόνωση στον εαυτό τους, είναι γιατί θέλουν να ανταποκριθούν σε απολύτως συγκεκριμένο κραδασμό. Να μην έχουν διάσπαση από τους κραδασμούς των άλλων ρευμάτων, των άλλων πηγών κτλ. Θέλουν στον κραδασμό που απέκτησαν ταύτιση να αποκτήσουν την αντιστοιχία του σε κοσμικά επίπεδα. Αυτό έχουμε μάθει ότι γίνεται μέσω αντιστοιχήσεων. Δηλαδή όλα τα πεδία που έχουν τον αριθμό 3, όπως είναι το ατμικό πεδίο, το νιρβανικό πεδίο, μέσα από το νιρβανικό υποπεδίο του φυσικού μας πεδίου, εκεί χαμηλά, μπορεί να περάσει στο ατμικό πεδίο του κοσμικού φυσικού και από αυτό να περάσει στο κοσμικό ατμικό πεδίο κτλ. Κτλ. Πώς θα το κάνει αυτό? Πρέπει απολύτως να μονωθεί πάνω στον κραδασμό. Γιατί μύστες άνω της πέμπτης μύησης? Επειδή μύηση σημαίνει ότι διεισδύουμε σε μια νέα περιοχή επίγνωσης. Και στην πέμπτη μύηση αυτή η νέα περιοχή είναι η εναδική. Είναι η εναδική επειδή το πυρ της Κουνταλίνη έχει εγερθεί, έχει ανυψωθεί από τη βάση της σπονδυλικής στήλης και έχει κατακάψει το πλαίσιο που είναι ο εθερικός ιστός ή το λέμε εθερικό εμπόδιο ή σύνορο που παρεμποδίζει του εναδικού πεδίου. Έχει κατακάψει τη σφαίρα που παρεμποδίζει την έξοδο από το εναδικό πεδίο. Έχει κατακάψει το εμπόδιο που τον εμποδίζει να μπει στο εναδικό πεδίο. Έτσι έχει αποκτηθεί ελευθερία κυκλοφορίας των ενάδων.
Γιατί για να μιλάμε για κοσμικές ατραπούς, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία ενάδων. Αποτελεί προϋπόθεση. Οι μύστες διδάσκονται πώς να μονώνονται με τρόπο που κανένας κρατασμός να μην μπορεί να τους προσεγγίσει. Όχι εμείς που κάθε τρεις και λίγο αναστατωνόμαστε γιατί κάποιος δεν ήταν όπως έπρεπε ή γιατί ακούσαμε μια άσχημη είδηση κτλ. Μόνον ένας κρατασμός πρέπει και μπορεί να τους προσεγγίσει. Είναι ο κραδασμός που προέρχεται από την κοσμική πηγή της ακτίνας αγάπης σοφίας. Στην ακτίνα αυτή της αγάπης σοφίας συνθέτονται οι 7 υποακτίνες που είναι αυτές που εκδηλώνονται στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Γι' αυτό οι μύστες της πέμπτης κοσμικής ατραπού συνιστούν τον συστατικό παράγοντα που διατηρεί το ηλιακό μας σύστημα συνεχώς σε ισορροπία πορείας και ορθής κατεύθυνσης. Σκεφτείτε ένα καράβι να το διατηρείς σε ισορροπία πορείας και ορθής κατεύθυνσης. Αυτό σε ηλιακό σύστημα. Αυτό σε άνθρωπο. Μοιάζει σαν όλη η ομάδα των μυστών μαζί, σαν μια ενότητα, να γίνονται πηξίδα. Η οποία αυτή η πηξίδα καθοδηγεί ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα σε μια πορεία αμετάκλητης σύνθεσης, κοσμικής σύνθεσης. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται καρμικές διευθετήσεις και του κοσμικού λόγου και του ηλιακού λόγου και του ανθρώπινου λόγου και όλων των εναδικών ζώων που ζουν μέσα στο ως περιεχόμενο στις λογοϊκές τους μορφές. Και μεταξύ των λόγων. Και μέσα στον καθένα και μεταξύ τους. Τις οδηγούν στη σύνθεση, την οποία λέμε και πνευματοποίηση, όταν τα πολλά γίνονται ένα, προς τα πάνω. Και τις οδηγούν και στην απελευθέρωση των ενάδων από τον περιοριστικό δακτύλιο της ύλης. Δηλαδή, από τις μορφές μέσα στις οποίες βρίσκονται εγκλωβισμένες, για να περάσουν σε ανώτερες μορφές, ανώτερες συνθέσεις κτλ. Μέχρι να επιστρέψουν στην πηγή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο Χριστός, που είναι αρχηγός της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, είναι Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή μέσω μόνωσης και φυλάκισης του πολικού μαγνητισμού. Κάθε ηλεκτρομαγνητικό πλαίσιο αποτελεί περιορισμό για τις ζωές που βρίσκονται μέσα του. Όταν οι ζωές αυτές υπερπηδούν το πλαίσιο, σημαίνει ότι απελευθερώνονται από αυτό.
Σημαίνει ότι ανώτεροι νόμοι και αρχές έγιναν από αυτές αντιληπτοί και ακολουθώντας τες βρέθηκαν να καταλύουν τους μικρότερους νόμους και τις μικρότερες αρχές του περιοριστικού τους πλαισίου. Γιατί πλέον, ναι, μεν τις ανακάλυψαν, αυτό είναι ένα αρχικό στάδιο, έβρικα, αλλά το επόμενο στάδιο είναι ότι είσαι υποκείμενος αυτών των νόμων και αρχών. Γιατί είναι ενός ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο ξαφνικά βρίσκεσαι. Κάθε πλαίσιο για το οποίο μιλάμε έχει μια πανομοιότυπη επταπλή οργάνωση. Η μεγαλύτερη εμπεριέχει τη μικρότερη και η μικρότερη υπόκειται στη μεγαλύτερη. Ολόκληρη η ανθρωπότητα που βρίσκεται στη σφαίρα της γης είναι επί των 7 ακτινικών ρευμάτων. Αυτά τα ρεύματα τα λέμε και άσραμ, τα λέμε και τσάκρα, τα λέμε και ατραπούς. Είναι διαφορετικό λεξιλόγιο που εκφράζουν πάντοτε αυτά τα 7 ρεύματα των ακτίνων, 7 ακτίνες, την επτάδα του ενός ενιαίου ρεύματος που είναι της αγάπης σοφίας, το οποίο εξετάζουμε, και βρίσκονται πάντοτε μέσα στο πλανητικό μας σύστημα. Μιλάμε δηλαδή για την συγκεκριμένη επτάδα του πλανητικού συστήματος. Τα 7 ακτινικά άσραμ της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας μας, αλλά πρέπει να κάνουμε διαφορετικά τη διατύπωση. Ο πλανητικός μας λόγος έχει 7 εκφράσεις των ακτίνων, τις 7 ακτίνες του, οι οποίες βρίσκονται σε δημιουργικότητα μέσα από 7 άσραμ και τα 7 αυτά είναι η πνευματική πλανητική ιεραρχία μας. Κάποια στιγμή θα μαζέψουμε τους ορισμούς που έχουμε δώσει από την αρχή ή που θα δώσουμε και στη συνέχεια για να δούμε την διαβάθμιση που οδηγούμαστε για να διευρύνουμε την αντίληψή μας και πώς χρησιμοποιούμε άλλους όρους για να πούμε το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Είπαμε για την ανθρωπότητα της σφαίρας της γης. Ολόκληρη η ανθρωπότητα της διάταξης, δηλαδή ολόκληρης, βρίσκεται επί των 7 ακτινικών ρευμάτων που είναι ατραπή, είναι τσάκρα, είναι άσραμ του ηλιακού μας συστήματος. Τοποθετήσαμε δηλαδή το άλλο πλαίσιο. Θα τοποθετήσουμε το ακόμη ευρύτερο πλαίσιο. Οι 7 ακτινικές σχολές του ηλιακού μας λόγου είναι ολόκληρη η πνευματική συστημική μας ιεραρχία, δηλαδή του ηλιακού μας συστήματος. Θα πάρουμε τώρα το ακόμη ευρύτερο πλαίσιο και θα πούμε ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα που βρίσκεται στο ηλιακό μας σύστημα είναι πάνω στα 7 ακτινικά ρεύματα που είναι ατραπή, είναι άσραμ, είναι τσάκρα, του κοσμικού μας συστήματος. Οι 7 ακτινικές κοσμική ατραπή του κοσμικού μας λόγου είναι η πνευματική κοσμική μας ιεραρχία.
όταν οι άνθρωποι που είναι τελειοποιημένοι ή της γήινης ανθρωπότητας, δηλαδή αυτοί που έχουν στη γη ατομικοποιηθεί και έχουν φτάσει να αποκτήσουν και αυτοσυνείδηση, ατομικότητα δηλαδή, και ομαδική συνείδηση, πλανητική δηλαδή συνείδηση, όταν λοιπόν αυτοί αντιληφθούν την ενότητα του ηλιακού μας συστήματος και θεωρητικά και σαν πρακτική πραγματικότητα με την οποία έχουν ταυτιστεί, τότε ξεπερνούν απολύτως την ηλιακή συνείδηση και βιώνουν την κοσμική ταύτιση. Η αυτοσυνείδηση είναι προσωπική διαδικασία. Η επταπλή της φύση θεωρείται επταπλή καθαρτήρια ατραπός. Η ονομασία αυτή υποδηλώνει 7 ακτινικές μεθόδους εργασίας. Δηλαδή, άλλη μέθοδο εργασίας της πρώτης ακτίνας, άλλη της δεύτερης, άλλη της τρίτης ακτίνας, άλλη της τέταρτης, άλλη της πέμπτης, άλλη της έκτης, άλλη της έβδομης. Η πλανητική συνείδηση είναι πλανητική διαδικασία. Η επταπλή της φύση θεωρείται επταπλή πλανητική ατραπός. Η ονομασία αυτή υποδηλώνει 7 εξελικτικές μεθόδους εργασίας. Η ηλιακή συνείδηση είναι ηλιακή διαδικασία. Έχει επταπλή φύση και θεωρείται επταπλή ηλιακή ατραπός. Η ονομασία αυτή υποδηλώνει 7 συστημικές μεθόδους εργασίας. Καταλαβαίνουμε ότι η εκπαίδευσή μας πάνω σε αυτές τις μεθόδους είναι εξέλιξης πολύ πέραν αυτών που μπορούμε να διανοηθούμε. Όμως σημασία έχει ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα μέσα στα διάφορα πλαίσια από τις αντίστοιχες οντότητες των ανάλογων εξελίξεων. Η κοσμική ταύτιση είναι κοσμική διαδικασία. Η επταπλή της φύση θεωρείται επταπλή κοσμική ατραπός. Και αυτό υποδηλώνει 7 κοσμικές μεθόδους εργασίας. Οι 7 κοσμικές ατραπές είναι 7 ακτινικά ρεύματα ενέργειας, τα οποία είναι ειδικά ρεύματα. Αντιστοιχούν στις 7 κοσμικές ακτίνες, δηλαδή ρεύματα ενέργειας, αντιστοιχούν στις 7 συστημικές ακτίνες και στα 7 πλανητικά άζραμ. Στην ολότητά τους είναι ένα μεγάλο κοσμικό όλο. Η πρώτη κοσμική ατραπός είναι της γήινης υπηρεσίας. Η δεύτερη κοσμική ατραπός είναι του μαγνητικού έργου. Η τρίτη κοσμική ατραπός είναι του πλανητικού λόγου. Η τέταρτη κοσμική ατραπός είναι προς τον Σύριο. Η πέμπτη κοσμική ατραπός είναι ακτινική. Η έκτη κοσμική ατραπός είναι του ηλιακού λόγου. Και η έβδομη ακτινική ατραπός είναι της απόλυτης οικότητας, δηλαδή εκείνων οι οποίοι είναι λύπηκα. Είναι οι καρμικές οντότητες των εθερικών πεδίων.
Οι 7 ατραπή, οι 7 κοσμικές ατραπή, σε ορισμένα στάδια συγχωνεύονται. Η συγχώνευση όπως τώρα είναι μεθοδευμένη γίνεται με τον εξής τρόπο. Η μοιημένη επί της πρώτης ατραπού, της γήινης υπηρεσίας, μάχονται για το δρόμο τους προς την έκτη ατραπό του ηλιακού λόγου. Οι μοιημένοι που είναι πάνω στη δεύτερη κοσμική ατραπό του μαγνητικού έργου, αλχημίζονται προς την έβδομη ατραπό της απόλυτης υλικότητας, τον Λίπητα. Οι μοιημένοι επί της τρίτης ατραπού του πλανητικού λόγου, διατρυπώντας το πέπλο, βρίσκονται επί της πέμπτης κοσμικής ακτινικής ατραπού. Η τέταρτη κοσμική ατραπός περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό των ιών των ανθρώπων, επειδή στην τέταρτη κοσμική ατραπό προς το Σύριο πηγαίνουν όλοι όσοι χρειάζονται την ανάπτυξη της μανασικής αρχής, δηλαδή του νοητικού. Καταρχάς, οι ανθρώπινες και οι δεβαϊκές ενάδες, όταν πετύχουν ή, για να το πούμε ορθότερα, καθώς επιτυγχάνουν την ολοκλήρωση των πλανητικών μοιήσεων πάνω στις 4 μικρότερες ακτίνες, δηλαδή πάνω στην 4η, 5η, 6η και 7η ακτίνα, που είναι οι ακτίνες των ιδιοτήτων πάνω στις οποίες εκπαιδεύονται, συγχωνεύονται στη συνείδησή τους, να το προσέξουμε. Στη συνείδησή τους συγχωνεύονται. Σε μια από τις τρεις κύριες ακτίνες, την πρώτη ακτίνα της θέλησης και της ισχύως, την δεύτερη ακτίνα της αγάπης σοφίας και την τρίτη ακτίνα της ενεργού νοημοσύνης. Έτσι, η εκπαίδευση στις ιδιότητες συνεχίζεται πάνω στις τρεις κύριες ακτίνες. Έχουμε κάτω τις 4 ιδιότητες και επάνω τις 3 στις οποίες όλες συγχωνεύονται. Στη συνέχεια, καθώς οι ιοί των ανθρώπων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις συστημικές τους μοιήσεις, δηλαδή τις μοιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του ηλιακού συστήματος, αυτές οι τρεις κύριες ακτίνες, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη, τις οποίες προαναφέραμε, συγχωνεύονται στη μία, ποια μία από τις τρεις, στην δεύτερη ακτίνα της αγάπης σοφίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή το ηλιακό μας σύστημα έχει σύνθεση αγάπης σοφίας. Έτσι έχουμε και το σχήμα, οι τρεις κύριες ακτίνες συγχωνεύονται μέσα στην δεύτερη. Βλέπουμε το σχήμα των 7 κοσμικών πεδίων. Για να βοηθηθούμε να συλλάβουμε το εξής. Το ηλιακό μας τωρινό ηλιακό σύστημα είναι σύστημα αστροβουδικής ανάπτυξης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βρίσκεται στο κοσμικό βουδικό, ας πούμε ότι εκεί έχει το σπίτι του, το ηλιακό σύστημα, ο ηλιακός λόγος. Μετρήστε από πάνω 4 πεδία, 1, 2, 3, 4. Το τέταρτο είναι το βούδι, το κοσμικό βουδικό πεδίο.
Εκεί είναι ο ηλιακός λόγος. Και η προσοχή του είναι στραμμένη στο κοσμικό αστρικό, δηλαδή στο έκτο, στο προτελευταίο. Από το βούδι, από το κοσμικό βουδικό, στο κοσμικό αστρικό, δηλαδή από το τέταρτο στο έκτο. Αυτό το ονομάζουμε πόλωση. Έχει πολωθεί εκεί. Σημαίνει ότι όλη του η ενέργεια πάει εκεί. Και επειδή όμως προέρχεται από το κοσμικό βουδικό, λέμε ότι η θετική ζωή, ο κεντρικός πυρήνας κάθε μορφής, είναι βουδικός πυρήνας. Είναι από το βούδι. Τι κάνει λοιπόν? Ο ηλιακός λόγος προσπαθεί να καθαρίσει το ηλιακό του πλέγμα, που είναι το αστρικό, και καθαρίζει τις διαταραχές του δεύτερου τσάκρα του, της κοιλιάς του, επειδή το δεύτερο τσάκρα υφίσταται υπερδιέγερση από την πόλωσή του στο αστρικό. Δεν έχει πετύχει ακόμη εκείνες τις αντισταθμίσεις με τις οποίες θα φέρει ισορροπία στο σύστημά του, στα τσάκρα του, τα κατωδιαφραγματικά. Πώς θα πετύχει τις αντισταθμίσεις? Μέσω του θετικού πυρήνα του βουδικού, της μορφής του, φέρνοντας ενορατική ενέργεια, βουδική ενέργεια, ενέργεια τέταρτου πεδίου. Ενατενίζοντας, κοιτάζοντας προς τα πάνω, ενεργοποιεί το κοσμικό βούδι και του έρχεται σαν ενέργεια, κατέρχεται, το εφελκύει. Καθώς κατεβαίνει, συμπαρασύρει και την ενέργεια του πεδίου μέσα από το οποίο περνάει. Ποιο είναι αυτό? Το μανασικό πεδίο. Είναι βουδικό το τέταρτο, μανασικό το πέμπτο, το από κάτω. Θέλει να φτάσει το βουδικό στο αστρικό. Άρα περνάει μέσα από το μανασικό, παίρνει και ιδιότητες και ενέργεια από εκεί. Και φτάνει στο αστρικό. Τι το θέλει? Το χρειάζεται. Γιατί? Γιατί το κοσμικό νοητικό είναι αυτό το οποίο θα οργανώσει το αστρικό του. Ναι, μεν το βουδικό του θα φωτίσει το αστρικό, αλλά πρέπει πρώτα να το έχει οργανώσει. Ανοργάνωτο δεν μπορεί να το φωτίσει. Πρέπει πρώτα να το κουμαντάρει, να διευθετήσει τις δυνάμεις, να αποκτήσει κυριότητα και μετά να φέρει τη φώτιση. Και εδώ έχουμε τις πολικότητες, θετική πολικότητα το βουδικό, αρνητική πολικότητα το αστρικό. Σημαίνει ότι το αστρικό θα πάρει από το βουδικό και ότι θα κυριαρχηθεί εν τέλει. Το σημείο ισορροπίας της πολικότητας μεταξύ βουδικού και αστρικού είναι το νοητικό. Γι' αυτό λέμε, σκέψου και λίγο. Μη μένεις στις αστρικούρες, γιατί διαφορετικά η ενατένισή σου θα είναι εγκλωβισμένη, θα είναι μέσα στο αστρικό. Θα λες ότι διαλογίζεσαι και θα είσαι μέσα χωμένος στο αστρικό. Άρα καμία ενέργεια δεν θα διεισδύει για να σε αλλάξει. Ας δούμε ακριβώς την ίδια αντιστοιχία της αστροβουδικής ανάπτυξης και για την ανθρωπότητα. Βλέπουμε τον ίδιο χάρτη, όπου όμως τώρα παρουσιάζει για την βοήθειά μας, της κατανόησής μας, τα 7 υποπεδία του κοσμικού φυσικού.
είναι ίδια γιατί υπάρχει αντιστοίχηση. Έχουμε το τέταρτο πεδίο από πάνω που είναι το βουδικό του κοσμικού φυσικού και το έκτο το οποίο είναι το αστρικό του κοσμικού φυσικού. Ενδιάμεσα φυσικά τι είναι, είναι το νοητικό, το μανωσικό, το πέμπτο πεδίο. Το βουδικό πεδίο είναι ο θετικός πυρήνας της μορφής της ανθρωπότητας και το αστρικό είναι η πόλωση που έχει η ανθρωπότητα. Οπότε η ανθρωπότητα κάνει ό,τι κάνει και ο ηλιακός λόγος. Οργανώνει τις καθάρσεις του ηλιακού της πλέγματος, που είναι η αστρική της φύση, και προσπαθεί να κατευνάσει τις διαταραχές του δεύτερου τσάκρα της, επειδή υφίσταται αυτό η υπερδιέγερση. Από την εστίασή μας υφίσταται την υπερδιέγερση. Και επειδή φυσικά όταν αυτό είναι η πόλωση του ηλιακού συστήματος του ανώτερου πλαισίου, σημαίνει ότι κατευθείαν μας υπερενεργοποιεί εξορισμού. Και φυσικά και εμείς προσπαθούμε ως ανθρωπότητα να πετύχουμε τις αντισταθμίσεις, αλλά δεν το έχουμε ακόμη καταφέρει. Προσπαθούμε να το πετύχουμε με τον ίδιο τρόπο, απλώς είναι άλλο το επίπεδο. Ο ηλιακός λόγος έχει το κοσμικό βουδικό να φέρει και εμείς έχουμε το βουδικό πεδίο του κοσμικού φυσικού. Ενατενίζουμε το βουδικό μας πεδίο, το οποίο κατερχόμενο ως ρεύμα παίρνει ενέργεια από το νοητικό μανασικό πεδίο που είναι ενδιάμεσα. Μας βοηθά να οργανώσουμε το αστρικό μας και να το φωτίσουμε μετά από το βουδικό πεδίο. Λέμε ότι η τωρινή πόλωση είναι αστρική και επιμένουμε στο τωρινή επειδή αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν. Ποια είναι η πόλωσή σου τώρα, ρωτάμε. Πού θέλεις να τη μεταφέρεις, ποια είναι η ορθή για σένα στη συνέχεια. Αλλά η διάρκεια αυτών των πολώσεων είναι τόσο μεγάλη που για μας φαίνεται σαν να είναι μια μονιμότητα. Γιατί η πόλωση του ηλιακού λόγου θα διατηρηθεί για άπειρες εσαρκώσεις μας. Γιατί τα πάμε όλα αυτά. Είναι μια παρένθεση την οποία ανοίξαμε επειδή θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ηλιακά δρόμενα και τα ανθρώπινα δρόμενα. Είναι το πλαίσιο της αγάπης σοφίας, της δεύτερης ακτίνας, με την επταπλή διαφοροποίηση. Η θέληση ορίζεται ως ιδιότητα της εναδικής ουσίας. Η σοφία ορίζεται ως ιδιότητα της ατμικής ουσίας. Η αγάπη ως ιδιότητα της βουδικής ουσίας. Και η νοημοσύνη ως ιδιότητα της μανασικής ουσίας. Άρα, από όσα είπαμε, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι το ηλιακό μας σύστημα θα είναι σύστημα αγάπης σοφίας. Γιατί ακόμη δεν τα έχει βολέψει μέσα στο σύστημά του, δεν τα έχει αντισταθμίσει. Τώρα είναι κάμα μανασικός. Γιατί η πόλωσή του είναι αστρική. Και λειτουργεί και αρκετά νοητικά. Λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Αγωνίζεται λοιπόν με λυπή χρήση του νοητικού του, που είναι κοσμικό νοητικό βέβαια,
να οργανώσει και να καθαρίσει τον κοσμικό αστρικό του φορέα. Όπως και η μέση ανθρωπότητα είναι κάμα μανασική. Τι κάνει? Με ελλιπή χρήση του νοητικού της προσωπικότητάς της, προσπαθεί να οργανώσει και να καθαρίσει το αστρικό της σώμα, τα συναισθήματά της, την αισθαντικότητά της. Στο κάλεσμα από τα φύλλα από τον κήπο του Μωρία, λέει: «Το μεγάλο δώρο της αγάπης ζει μέσα στο μοναδικό όραμα, το δοσμένο στην άφοβη ψυχή. Ω εσύ που έχεις δει». Η αγνή τέχνη είναι η έκφραση του ακτινοβόλου πνεύματος. Μέσα από την τέχνη έχεις το φως. Με αγνό πνεύμα πρέπει να εργάζεσαι και όλα θα ακολουθήσουν χωρίς προσπάθεια. Τα μηνύματα έρχονται πιο άμεσα από τα στεγνά κανάλια. Χαμογέλα. Τα δάκρυα διακόπτουν το ρεύμα. Όταν τα φτερά φυτρώνουν στους ώμους, μη μιμηθείς τον Ίκαρο. Μάθε να πετάς. Να σας θυμίσω ότι τη έννοια αγνός τη χρησιμοποιούμε για τον τέταρτο κραδασμό του βουδικού πεδίου. Καλή συνέχεια.